σα συνομιλήσουμε με τον ποινικολόγο, τον κύριο Θόδωρο Μαντά, ο οποίο βρίσκεται και αυτό μαζί μου εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Μαντά. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτο. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση τη ΕΕΠ, από την παρακολούθηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη. Απευθύνθηκε στο Συμβούλιο της, Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπήρξε η απάντηση που υπήρξε. Ωστόσο, η ΕΕΠ, και διαβάζω επακριβώς, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε μεταξύ άλλων σε κίνδυνο τις σχέσεις της υπηρεσίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, με ομόλογες υπηρεσίες του εξωτερικού, και μένει έτσι στη διατύπωση και στις πληροφορίες που είναι αποτυπωμένες στη διάταξη της άρσης απορρίτου στο κινητό του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι δηλαδή παρακολουθήθηκε από το διάστημα τάδε μέχρι το διάστημα τάδε για λόγους εθνικής ασφαλείας, τελεία και παύλα. Και παύλα. Αυτό καλύπτει την ΕΕΠ, είναι νομικά κατοχυρωμένη για αυτό το οποίο πράττει, είναι δεσμευτική η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Κύριε Χαρίτο, χωρίς περιστροφές. Η απάντηση της ΕΕΠ είναι προσχηματική και κινείται αποκλειστικά και μόνο στην κατεύθυνση της υπεκφυγής να συμμορφωθεί με απόφαση δικαστική. Mm-hmm. Αυτά τα θέματα τα οποία σήμερα έτσι συζητούμε στο δημόσιο χώρο, στο δημόσιο διάλογο, έχουν λυθεί σε ανύποπτο χρόνο από το ανώτατο κείμενο νομικό, από το Σύνταγμα. Στο άρθρο 95 ρητά προβλέπεται ότι η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις. Για σκεφτείτε μια κατάσταση στην οποία εκδίδεται μια δικαστική απόφαση και ο κάθε Έλληνας πολίτης αρνείται να συμμορφωθεί στην απόφαση αυτή υπό το κράτος μιας προστασίας, μιας υπεκφυγής. Είναι τα προσωπικά μου δεδομένα, δεν συμμορφώνομαι στη δικαστική απόφαση. Αυτό μας λέει σήμερα με έναν τρόπο η ΕΕΠ. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής δημιουργεί, γεννά σοβαρές ευθύνες για κάθε αρμόδιο όργανο της διοίκησης. Και μάλιστα ορίζονται με σαφήνεια στο νόμο οι κυρώσεις, κύριε Χαρίτο, στο επίπεδο αυτό. Μιλώντας για κυρώσεις. Βεβαίως. Ο παραβάτης, αυτός που αρνείται να συμμορφωθεί στο διατακτικό απόφασης δικαστικής, εκτός από τη δίωξη που μπορεί να έχει για την παράβαση καθήκοντος με το άρθρο 259 του ποινικού κώδικα, προβλέπεται με τρόπο ορισμένο στο νόμο που επεξηγεί τη διάταξη του άρθρου 95 του Συντάγματος ότι έχει και προσωπική ευθύνη. Προσέξτε, αυξημένη ένομη προστασία και προσωπική ευθύνη προς αποζημίωση του προσώπου το οποίο έχει το δικαίωμα του αναγνωριστεί με απόφαση δικαστική. Το θέμα των λόγων εθνικής ασφαλείας προφανώς είναι κάτι που το επεξεργάστηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το πήρε υπόψη του, εξέδωσε όμως μια δικαστική απόφαση και δεν κάνει καμία διάκριση το Σύνταγμα μας σε θέματα είτε προσωπικής, είτε κυβερνητικής, είτε πολιτικής, είτε εθνικής ευθύνης. Υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης στη δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί. Τελεία. Η απόφαση, η απάντηση μάλλον της ΕΕΠ είναι η δεδομένη την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ενημερώνει τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν ενημερώνει και την υπηρεσία, την ΑΔΕ. Άρα, από εδώ και πέρα, τι με λιγενέστε. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, εγώ θα συνεχίσω νομικά πέρα, να επιχειρώ να ενημερωθώ. Η αρμόδια δηλαδή αρχή, η ΕΕΠ στην προκειμένη περίπτωση, λέει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι εγώ καλά κάνετε και εκδίδετε αποφάσεις. Επειδή έχω δική μου ατζέντα και θεωρώ το συγκεκριμένο θέμα είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, αρνούμε να συμμορφωθώ στο διατακτικό της απόφασης και να χορηγήσω τα στοιχεία. Αυτό, επαναλαμβάνω, δημιουργεί σοβαρή ευθύνη του οργάνου της διοίκησης που αρνείται, σοβαρότατη ευθύνη, και αυτοί που αρνούνται να συμμορφωθούν έχουν, επαναλαμβάνω, και ποινική ευθύνη με την έννοια της παράβασης του καθήκοντος και αστική ευθύνη. Αυτό πώς μπορούμε να το δούμε να αποτυπώνεται? Από εδώ και πέρα λοιπόν τι θα πρέπει να γίνει? Υπάρχει κάποια αυτόματη διαδικασία την οποία θα δούμε νομικά να κινείται? Όχι, θα πρέπει όχι, ο κύριος Ανδρουλάκης ή η ΑΔΑΕ να πάει στον Άριο Πάγο? Αυτό θα πρέπει κάνετε να γίνει καλά και με ρωτάτε, κάνετε καλά και με ρωτάτε. Όχι, αλίμονο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει δυνατότητα εκτέλεσης απόφασης δικαστικής, δεν λειτουργεί κατασταλτικά. Από εκεί και μετά το θυγόμενο πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο που έχει ένομο συμφέρον από την εκτέλεση
της απόφασης της δικαστικής, πράγματι μπορεί και να καταμηνήσει. Γι' αυτό άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι δεν τελειώνει το θέμα εδώ, δεν το εξαντλώ εδώ. Έχει δικαίωμα και να καταμηνήσει, άρα ποινική ευθύνη σε αυτούς που αρνούνται να συμμορφωθούν στη δικαστική απόφαση, και να εγείρει αξίωση για αποζημίωση από την προσβολή που υφίσταται λόγω της άρνησης. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο για να το κλείσουμε. Θα θέσω πάντως, μια ερώτηση. Να συμφωνήσουμε, κύριε Χαρίτο, ότι είναι πρωτοφανές. Ένα τελευταίο. Υπάρχει, εγώ δηλαδή στη διαδρομή όργανο της διοίκησης να αρνείται να συμμορφωθεί σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν έχω άλλο περιστατικό, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, να θυμηθώ. Ένα τελευταίο. Υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός στον οποίο θα πρέπει να αντιδράσει ο θυγόμενος? Η υποχρέωση, όπως έχει νομολογιακά διαμορφωθεί, ένα εύλογο χρονικό διάστημα είναι περίπου 2 μήνες από τη στιγμή που κοινοποιείται η απόφαση κτλ. Περίπου. Από εκεί και μετά, μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο πολίτης, εδώ πολλό μάλλον που έχουμε αρχηγό πολιτικού κόμματος, έτσι, ο πολίτης από τη στιγμή που εισπράττει την άρνηση έχει τη δυνατότητα να κινηθεί αύριο το πρωί. Δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τη δικονομική προθεσμία. Εδώ έχουμε ήδη απάντηση ζαβή. Δεν τα δίνω, γιατί αυτό υπαγορεύουν λόγοι εθνικής ασφαλείας. Αυτό μας λέει. Δεν έχουμε σιωπηρή άρνηση. Είναι πιο σημαντικό, έτσι, να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι ότι παρέρχεται χρόνος χωρίς να απαντάμε. Να βάλω μια παράμετρο ακόμα εγώ, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, βρίσκεται υπό την εποπτεία και τη διοίκηση του Μεγάλου Μαξίμου, δηλαδή του Πρωθυπουργού. Τα είπατε όλα σε τρόπο ώστε να μην μου αφήνετε περιθώριο για απάντηση σε αυτή την παράμετρο. Δικαιώνει η εξέλιξη αυτή τις φωνές, τις θέσεις, τις διατυπώσεις που είναι και θέσεις των θεσμικών οργάνων της δικαιοσύνης, πρωτίστως των δικηγορικών συλλόγων, ότι η ΕΕΠ μπορεί να είναι στον έλεγχο, την εποπτεία και την αρμοδιότητα μιας μόνης υπέρτερης αρχής, της Βουλής των Ελλήνων. Και νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Δεν μπορεί η ΕΕΠ να υπάγεται στην αρμοδιότητα κανενός υπουργού, κανενός πρωθυπουργού. Μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο στον έλεγχο και την εποπτεία του κορυφαίου σώματος που έχουμε στην ελληνική αστική δημοκρατία. Και τελείο. Ένα σχόλιο θα ήθελα από εσάς για την υπόθεση που αφορά την διαρροή των προσωπικών δεδομένων, των email των αποδήμων, και την εξέλιξη που είχαμε σήμερα με τον κύριο Τασούλα, ο οποίος είπε ότι, ξέρεις, επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν θα ήθελα να ανοίξουμε αυτή την εποχή το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα δεν αφορά άμεσα αυτή την προεκλογική περίοδο που βρισκόμαστε. Να πω την αλήθεια, με εξέπληξε. Η στάση του Προέδρου της Βουλής και η τοποθέτησή του με εξέπληξε. Επειδή έχουμε διαπιστώσει στη διαδρομή του χρόνου να έχει μια θεσμική προσήλωση στη λειτουργία του ο Πρόεδρος της Βουλής, είχα μία εντύπωση, για να μην πω πεποίθηση, ότι θα υιοθετούσε το αίτημα, το οποίο είναι και βάσιμο και νομικά τεκμηριωμένο και κατά την προσωπική μου άποψη και αναγκαίο, ειδικά σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Βεβαίως, εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπάρχει νομικό εργαλείο για να υποχρεωθεί ο πρόεδρος. Να το πούμε αυτό. Νομικό εργαλείο με το οποίο μπορεί ο πρόεδρος της Βουλής να υποχρεωθεί στην πρόσκληση αυτή, δεν υπάρχει. Όμως, η άρνησή του, και μάλιστα υπό το πρόσχημα της προεκλογικής περίοδου, κατά τη γνώμη μου δημιουργεί, θα χρησιμοποιήσω την προσφυλή μου έκφραση, ενδείξεις ενοχής για το τι έχει στην πραγματικότητα συμβεί με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, και από την άποψη αποφεύγουμε τον έλεγχο ή, αν θέλετε, κερδίζουμε χρόνο μεταθέτοντας έτσι, την διερεύνηση του θέματος σε τρόπο ώστε να παρέλθει, να ξεχαστεί. Ξέρετε, κάτι είναι που κάνουμε συχνά πυκνά όταν έχουμε μια ενοχή. Το έχετε πει και εσείς στο φιλόξενο δελτίο σας κάποιες φορές. Η αναβολή στην εκδίκαση, άρα στη διερεύνηση μιας υπόθεσης, πάντοτε λειτουργεί εποφελία του εγκαλουμένου, αυτό που καλείται να δώσει εξηγήσεις, έτσι. Άρα, τηρουμένων αναλογιών, εδώ αισθάνομαι ότι με την παρέλκυση τη χρονική και την απροδημία του Προέδρου της Βουλής να απευθύνει την πρόσκληση για να διεξαχθεί η συζήτηση στη Βουλή, κάποια ευθύνη φροντίζουμε χρονικά να απομακρυνθεί.
Λοιπόν, ποινικολόγος Θόδωρος Μαντάς, τον ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του και την κουβέντα στο Δελτίο. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις διεθνείς εξελίξεις.